Χάρη Λεμιδάκη, στο εξοχηγό μας μας περιμένει εκεί ο Χάρης, newspistol.gr. Καλησπέρα Χαρούλη μου, πώς είσαι? Γεια σου Ναταλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά είμαι τώρα με όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε, όλοι μιλάμε, όλοι ξέραμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ λυπηρό και με λυπεί και αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, αν η οντισιόν τη σήμερα εποχή είναι να περνάμε χωρίς ρούχα για να πάρουμε μια δουλειά θεατρική, κινηματογραφική ή τηλεοπτική. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Έκανε ένα καλό πάντως η Σοφία Μπεκατόρου. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι πολύ, πολύ δραματικά τα πράγματα όπως εξελίσσονται και νομίζω ότι θα έρθουν πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε κι εμείς αυτά που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Ακούμε για πρωταγωνιστές, θειασάρχηδες, πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν υποπέσει σε... Και θειασάρχες και λένε γενικώς από Δευτέρα ότι θα... Αλλά άστο, γιατί σήμερα είναι Κυριακή, είναι μια μέρα που τάξαμε, μ' αρέσει που τάξαμε στον πρόλογο ότι θα χαλαρώσουμε τον κόσμο. Και θα δεν μπορείς όμως να μην κινηθείς την επικαιρότητα. Δεν γίνεται. Δεν ζούμε σε στρουμφοχωριό, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε απλά την επικαιρότητα. Απλά είναι το θέμα, όπως ενημερώνεται, όπως κάνατε και χτες που σας έβλεπα, να υπάρχει ένα σεβασμός, να προσπαθείς να κάνεις ένα balance, να έχεις και τις δύο απόψεις. Αλλά πάνω απ' όλα ο κάθε ένας από εμάς έχει την άποψή του και όλοι γέρνουμε στο δίκαιο. Θέλουμε να ακούσουμε το δίκαιο και σαφώς να γίνονται οι καταγγελίες όταν έχει προκύψει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Ακριβώς. Ας δούμε μαζί με τον Χάρη ένα πολύ ωραίο συλλεκτικό βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του MasterChef και επιστρέφουμε γιατί εκτός από το MasterChef έχουμε να πούμε και άλλα με τον Χάρη. Για ελάτε σιγά σιγά MasterChef μου, πάρτε θέση στις κουζίνες σας και ετοιμαστείτε όλοι εκτός από έναν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Έλα. Πολύ καλά πάμε. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Μπορείς να σηκώσεις και τα φρυδιά. Και τα δύο. Και τα δύο. Ωραίο παιδί. Ο Τεό, ε. Νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος που έχουμε δει μέχρι τώρα στο MasterChef. Στον πρώτο πάγκο. Όντως μοιάζουμε. Όντως, και εγώ αυτό βλέπω. Έχει τύχει να σε παρομοιάσουν με τον Λεωνίδα. Κάθε μέρα. Και αυτό πως φαίνεται, καλό ή κακό? Πολύ ωραίο. Έχει επιτυχία στις γυναίκες, ε? Όχι, δεν είναι ο δίδυμος αδελφός του θείου Λεωνίδα, είναι ο Τεό. Μπορεί να μοιάζουν, αλλά έχει και πολλά κοινά με το Σωτήρη Κοντιζά. Δεν γνωρίζεις κάποιον Σοκράτη Καλτσίδη? Ξαδελφός μου είναι. Του Κώστα? Ναι, ξαδελφός μου. Είστε συγγενείς τελικά? Εγώ με το Σοκράτη ήμασταν συμμαθητές πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι είσαι όμορφος, ε? Όμορφος, ναι, σκοπό. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και πόση ομορφιά να αντέξει ένα πλατό! Δεν είναι ο κύριος Κουτσόπουλος, μόνο εγώ. Και εσείς και ο κύριος Ιωαννίδης. Ο Σωτήρης Κοντιζάς για άλλη μια χρονιά βρίσκει ό,τι κόκαλο υπάρχει, όσο καλά κρυμμένο κι αν είναι. Μα καλά μαγνήτη έχει και τα βγάζει έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται να το φάω. Ε? Γιατί? Κόκαλο βρήκε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν θα βρει. Βγάλε και το φλουρί, αν τελειώνω. Αυτό είδε και ο Κωνσταντίνος που είχε μαγειρέψει ψάρι και αντί για μαντινάδα άκουσε μαρινάδα. Τελικά κόκαλο βρήκε. Κωνσταντίνε, πες μου μια γρήγορη μαντινάδα για το πιάτο. Μια γρήγορη μαρινάδα είναι ακόμα και χυμός λεμόνι. Μια γρήγορη μαντινάδα. Σύντεκλε μαντινάδα. Συγγνώμη. Πείτε μου ότι βρήκατε κοκαλάκι. Το κοίταξα δύο φορές. Σας έχει φορτωθεί λίγο το μάτι μου, αλλά με την καλή έννοια. Έχεις ένα κοκαλάκι, η αλήθεια είναι. Συνεχίζουμε με τον Νίκο από τον Πύργο. Τι φλανάχει ο Μάτκλιπ. Νίκο, καλώς ήρθες. Γεια σας, Ζεφ. Με τι ασχολείσαι, με τη μαγειρική? Ερασιτέχνης είμαι. Mm-hmm. Η κανονική μου δουλειά είναι delivery. Αγαπημένος παίκτης από τις προηγούμενες χρονιές? Βαρθαλίτης. Πιστεύω να φαίνεται και από την εμφάνιση. Ποια εμφάνιση? Ο Σταύρος φόραγε τέτοιο. Ένα πουκαμισάκι. Εσύ έχεις πάρει. Είμαι λίγο πιο. Το τόπι με την ταπετσαρία και το πήγες γύρω-γύρω. Είμαι λίγο πιο ακραίος. Τι πιο ακραίος? Είσαι ο Ματ Κλίπ από τον Πύργο. Να δω. Παπούτσι, να δω.
Παπουτσάκι, εντάξει, είναι λίγο πιο κοιτηλέ, καλτσούλα. Εντάξει. Οκ, δυνατά. Θέλω κόντερα και ελικόπτερα. Έτσι ακριβώς. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρρες επέλεξε να φορέσει ζιβάγκο για να τιμήσει έτσι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύεις ότι το να φορέσει ζιβάγκο ήταν η καλύτερη επιλογή που είχες να κάνεις για να έρθεις να μαγειρέψεις? Σεφ, καταρχήν με το που σας είδα, λέω. Μοιάζουμε σήμερα στιλιστικά. Είστε και ο άρχοντας του ζιβάγκο στην Ελλάδα, μετά τον αείμνηστο. Να φανταστώ ότι φανταζόμαστε το ίδιο. Φανταζόμαστε τον ίδιο, ναι. Μάλιστα. Και μόνο που μαγειρεύω για εσάς με τη Μάη, οπότε η δική σας ετοιμιγωρία θα είναι και αυτή η οποία θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Σε ποια περιφέρεια κατεβαίνεις? Υπήρξαν όμως και ιστορίες όπως της Μαρίνας και της Παρασκευής που συγκίνησαν τους κριτές αλλά και τους τηλεθεατές. Η Μαρίνα μίλησε για το πρόβλημα υγείας που είχε με την όρασή της και την οδήγησε ακόμα και στο να φτάσει τα 120 κιλά. Στην ηλικία των 14 ετών κόλλησα το τοξόπλασμα από μία γάτα, το οποίο μικρόβιο με χτύπησε στο οπτικό μου νεύρο και έχασα την όρασή μου από το αριστερό μάτι. Έπρεπε να κάνω μια ειδική διατροφή. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ένα παιδάκι 14 χρόνων, το ξέρεις, δεν μπορείς να φας σαλάτι, δεν μπορείς να φας ζάχαρη, δεν μπορείς να τα κόψεις όλα. Οπότε είχαμε και τις παρατυπίες μας, καταλήγοντας στο να φτάσω να γίνω 120 κιλά. Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι, δεν ήθελα να έχω κοινωνική ζωή, δεν ήθελα να κάνω παρέες. Και επειδή ήμασταν τα παιδάκια που οι γονείς ήταν από την Αλβανία, μονίμως βιώναμε το ρατσισμό, όχι μόνο εγώ και οι αδερφές μου. Ενώ η Παρασκευή μίλησε για το οικογενειακό πρόβλημα που της παρουσιάστηκε όταν μίλησε στους γονείς της για την σεξουαλική της προτίμηση. Από τα 17-18 μου είμαι μόνη μου, παλεύω μόνη μου. Ήρθανε σε ρήξη η οικογένειά μου όταν εγώ τους ανακοίνωσα ότι είμαι γκέι. Μετά ήρθε και ο χωρισμός, οπότε εκεί είχαμε λίγο τις φουρτούνες μας σαν οικογένεια. Εντάξει, οι γονείς μου τότε θεωρήσανε ότι ίσως φταίνει παρέες. Ίσως φταίει το σχολείο, ίσως φταίνει πολλά, οπότε η πρώτη τους κίνηση ήταν να μετακομίσουμε, να ξαναδούμε λίγο τη ζωή μας, πράγμα που δεν έπιασε, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζεις. Υπήρχε όμως και ένας άλλος παίκτης που μας έκανε εντύπωση και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Χούλιο και μαγείρεψε κοινόα. Αλήθεια, από πού είναι η κοινόα? Χούλιο, αδερφέ μου, να μην μπορώ να σε αγκαλιάσω. Κι εγώ ήθελα μια αγκαλιά, σε. Ασχολήθηκα λίγο με τη μαγειρική. Είδα λίγο νέα προϊόντα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τώρα καινούργια προϊόντα. Ας πούμε το κοινόα που είναι ένα πιο νέο προϊόν. Τα αγαπάει ο κόσμος και ήθελα να το μάθω κι αυτό. Νέο προϊόν εδώ στην Ελλάδα. Προϊόν στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Στην Κίνα. Η κοινόα δεν είναι από την Κίνα. Όχι. Εσύ είπες ότι είναι από την Κίνα. Λόγω του ονόματος. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτές που αγοράζω εγώ συνήθως είναι... Κίνα. Αφού τους αγαπώ αυτούς τους τρεις τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Επίσης, ζηλεύω πολύ τη γυναίκα του Σωτήρη Κοντιζά, θα το πω. Όχι για τους λόγους που φαντάζεστε, αλλά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρι. Πάρα πολύ σαν φαγητό, σαν τροφή. Και κάθε φορά έχω θέμα με τα κόκαλα. Δεν το καθαρίζω ποτέ καλά. Βρε γυαλί πρεσβειοποίησης βάζω. Βρε φακούς βάζω. Βρε κάθομαι εκεί πέρα με τα πυρουνάκια. Και λέω, σκέψου να έχεις τώρα το Σωτήρη στο σπίτι σου, στη ζωή σου, και να του λες, αγαπούλα μου, θα μου καθαρίσεις το ψάρι. Χαρά του. Δεν θα μείνει κόκαλο που να μην το βρει. Χαρά του. Συλλέκτη σωστών. Συλλέκτη σωστών. Υπέροχη είναι φέτος. Τι αλλαγές θα έχουμε, Χάρη, στο MasterChef? Λοιπόν, οι αλλαγές έχουν να κάνουν με ότι η πρώτη εβδομάδα καταρχάς κρίνεται επιτυχημένη, με νούμερα κοντά στο 25%. Νομίζω πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένη με βάση και τον ανταγωνισμό που υπάρχει και με τις άγριες μέλισσες και με το Survivor. Και ακόμα δεν έχουν μπει στο σπίτι που αρχίζει. Και δεν έχουν μπει στο σπίτι, δεν το συζητάμε. Από ό,τι μου έχουν πει, τα επεισόδια μέσα στο σπίτι θα ξεκινήσουν 15 Φεβρουαρίου. Έχουμε δηλαδή άλλες δύο εβδομάδες που θα δούμε οντισιόν. Τα επεισόδια όμως αυξάνονται και μάλιστα όποιος μπει στο πρόγραμμα του Star θα δει ότι από την εβδομάδα αυτή προσκύνεται άλλη μια μέρα που είναι η Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 η ώρα, και όταν θα αρχίσουν τα επεισόδια μέσα στο σπίτι με τις σκληρές δοκιμασίες, οι πληροφορίες λένε ότι θα προσθεθεί άλλη μια μέρα που θα είναι το Σάββατο. Άρα πάμε για 6 μέρες MasterChef, wow. Βάζουμε και την Κυριακή με το Masterclass που είναι το απόγευμα, που θα 6 παρατέρατο αν δεν κάνω λάθος, άρα το Star ρίχνει το βαρύ πυροβολικό του πιο πολλές φορές στο prime time. Σωστό. Και να πούμε ότι σε όλα τα στρατόπεδα των καναλιών, δηλαδή και το Star και ο Antenna, περιμένουν να δούνε και το τι θα γίνει και με τον Alpha και το Battle of Couples, ώστε να μην διασταυρώσουν τα ξύφη τους, γιατί όλοι περιμένουν τη δυναμική
του συγκεκριμένου reality εδώ στον Αλφα, που θα ανακατέψει την τράπουλα και αυτό βέβαια στη βραδινή ζώνη. Και να μην συμπέσουν εννοείς σε ώρα βέβαια. Σε ώρα, γιατί, γιατί τώρα φαντάζεσαι να είχες και MasterChef να δεις και Survivor και Battle of Couples, δηλαδή... Εντάξει, αναπόφευκτα, άμα το MasterChef παίζει 6 μέρες τη βδομάδα όμως και... Θα πέσει σε κάποια από αυτά απέναντι. Κάποιο θα συναντηθεί. Ένα ρεπό την Πέμπτη. Αν και εγώ μαθαίνω ότι το Battle of Couples θα είναι λίγο πιο αργά, θα είναι 11 με 1 σε αυτό το slot που πάει να κλειδώσει. Μπράβο, αυτό από το στόμα μου το πήρες. Πήγα να πω ότι εικάζω, χωρίς να το γνωρίζω επίσημα από το κανάλι, το ξεκαθαρίζω αυτό, αλλά εικάζω λόγω του περιεχομένου. Που θα είναι έτσι πιπεράτο και ρωτιάρικο και σκανδαλιάρικο. Θα πάμε και... λίγο πιο αργά. Το πιπεράτο το ξανάπασα, Λέξη. Το είπα. Ξαναπέσω, αλλά δεν βαριέσαι. Το πιπέρι είναι αυτό, το ξαναπώ. Ότι θα είναι στις 11, ότι θα ξεκινάει στις 11 το Battle of the Couples. Αναμένουμε, φαντάζομαι, Λίαν, σύντομα θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πολύ σύντομα θα έχουμε επίσημη ανακοίνωση από τον Αλφα. Πάμε στον Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Όπως σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ανδρέας ήταν στις τελευταίες έτσι, διαπραγματεύσεις με τον Νίκο τον Κοκλώνη. Είχα τα χαρά να είμαι παρόν στην κουβέντα που κάνανε και στην υπογραφή των συμβολαίων. Mm-hmm. Έναρξη συνεργασίας και μάλιστα έναρξη η οποία έχει να κάνει από την τρέχουσα σεζόν με ένα project που θα παρουσιάσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Του προτάθηκαν, του έγινε μια παρουσίαση κάποιων format που έχει πάρει τα δικαιώματα η εταιρεία παραγωγής του Κοκλώνη. Ένα από αυτά τα format είναι το Μεγάλο Παζάρι, να επιστρέψει με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ένα δεύτερο format είναι η Στιγμή της Αλήθειας, ένα παιχνίδι το οποίο είχε το 2008 είχε φέρει πολλές αντιδράσεις και το ΕΣΟΡΟΥ, αν θυμάστε καλά, είχε παρέμβει. Εδώ περιμένουμε να δούμε, να μιλήσει και το νομικό τμήμα της εταιρείας παραγωγής και να δούνε σε τι μορφή θα είναι η ανίχνευση της αλήθειας και οι ερωτήσεις που θα τίθενται στους παίχτες. Mm-hmm. Πάντως ο Ανδρέας Μικρούτσικος, όταν προτάθηκε το συγκεκριμένο project, από την αρχή είπε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα έχει και επιτελικό ρόλο στην εταιρεία, δηλαδή θα είναι στο γραφείο του από τη Δευτέρα και θα είναι σύμβουλος όλων το project του Νίκου Κοκλώνη και θα μιλάει με την Έλενα Κατραβά και όλο το επιτελείο του Κοκλώνη για να έχει τις δικές του εισηγήσεις. Και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάσει ένα reality, το οποίο θα είναι ή το Fame Story ή το Greek Idol που υπάρχει στη φαρέτρα του Κοκλώνη. Αυτά θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Πάντως είναι ενεργός ο ρόλος του Μικρούτσικου και ανήκει πλέον, δεν μένει μάλλον εκτός τηλεοπτικών δρομένων. Ναι, καταστάσεων και δρομένων μετά το Big Brother που έκανε. Πολύ ωραία. Το Big Brother το έκανε, ήταν μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη, γιατί ο Βαρθακούρης ουσιαστικά το παρουσίαζε, αλλά ήταν και ο Ανδρέας μαζί. Βέβαια, και είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, χαιρόμαστε που το comeback του Ανδρέα είναι τόσο δυναμικό, πλούσιο, έτσι, και σε πολλά μέτωπα, μέτωπα. Είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που αναλαμβάνει και κάποιο ρόλο πίσω από τις κάμερες. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ τον θυμάμαι τον Ανδρέα ως παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών, πρωινών εκπομπών, reality. Δεν είχα ξανακούσει να έχει και κάποιο ρόλο σε ένα κανάλι ως συμβούλου και όλα αυτά που αναλαμβάνει. Και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τον εξητάρει και αυτός ο νέος ρόλος και γι' αυτό και δέχτηκε κιόλας να έχει το γραφείο του και να έχει καθημερινή παρουσία. Μάλιστα. Να μας πας λίγο στο πώς έχει τελικά, αν έχει τελικά, οριστικοποιηθεί, κλείδωσε η Κριτική Επιτροπή του Your Face. Είχαμε βγει την προηγούμενη Κυριακή εδώ και είχαμε πει ότι ο Χρήστος Μάστορας περίμενε μια τυπική απάντηση από τον Αντένα για να είναι μέλος Κριτικής Επιτροπής του Your Face Sounds Familiar μαζί με τον κύριο Ρέπα, τον κύριο Ζαχαράτο και μια γυναίκα, όπως σας είχα πει, που θα έκλειναν και δεν θα είχε να κάνει με το χώρο του τραγουδιού. Δεν είχαμε γυναίκα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε γυναίκα. Όχι, δεν είχαμε. Σας είχα πει ότι με το ναι του Μάστορα θα πηγαίνανε σε μια γυναίκα, είχαν προσανατολιστεί, που αυτή θα ήταν η Κατερίνα Παπουτσάκη. Απλά δεν είχε διαρρεύσει το όνομά της. Εντάξει, μπορεί να μας διέφυγε εμάς. Να μας διέφυγε εμάς, γιατί εγώ είχα μείνει με την εντύπωση, μάλλον θα μας διέφυγε, εσύ θα το πες και δεν θα το καταλάβαμε προφανώς, γιατί εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι θα είναι σαν ανδρική επιτροπή, μου έμοιαζε με τα ονόματα που είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή, αλλά όμως
Εσύ θα είχες πει προφανώς για την προέκυψε, Κίνα. Προέκυψε αρνητική απάντηση του Χρήστου Μάστορα και οι λόγοι της αρνητικής απάντησης ήταν καθαρά οικονομικοί. Υπήρχε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο χάσμα σε αυτό που ζήτησε ο Χρήστος, γιατί όπως ξέρετε με τα reality παιχνίδια οι τραγουδιστές που λένε ναι στην Κριτική Επιτροπή, πέραν από κάποια χρηματική απολαβή, ήταν και κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το airplay των ραδιοφώνων, με κάποια spot που μπορεί να υπάρξουν στο πρόγραμμα με προώθηση νέου κομματιού. Επειδή ο Αντένα έχει στη φαρέτρα του και δισκογραφική εταιρεία και είναι ένας μεγάλος όμιλος που καλύπτει όλα αυτά που θα ήθελε ένας τραγουδιστής για να προωθηθεί, ο Χρήστος ζήτησε κάποια πράγματα, τα πιο πολλά είχαν γίνει δεκτά, το οικονομικό κομμάτι όμως δεν έγινε δεκτό και υπήρχε και μια παράλληλη κουβέντα για να είναι stand-by ένας άλλος τραγουδιστής που ήταν ο Κωσής Μαραβέγιας και έτσι αμέσως με το όχι του Χρήστου την Πέμπτη το πρωί ανακοινώθηκε το όνομα του Κωστή Μαραβέγια και συμπληρώνει την τετράδα της Επιτροπής μαζί με την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Μιχάλη Ρέπα και τον Τάκη Ζαχαράτο. Αν όλα πάνε καλά, 14 Φεβρουαρίου θα είναι η πρεμιέρα. Α, του Αγίου Βαλεντίνου. Έγιναν δηλαδή γυρίσματα για το τρέιλερ, έμαθα προχτές το απόγευμα, είναι έτοιμη σε όλα. Μένει να δούμε να. Άρα, δεν θα υπάρχει κοινό. Ο Τάκης Ζαχαράτος. Ο Μιχάλης Ρέπας. Ο Μιχάλης Ρέπας. Η Κατερίνα Παπουτσάκη. Και ο Κωστής Μαραβέγιας. Και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία επιτροπή. Ωραία επιτροπή. Ωραία επιτροπή. Ωραία και Κυριακή βράδυ θα είναι στον Αντένα. Θα δούμε. Πώς τύπο χάρη. Κυριακή βράδυ θα Κυριακή παίξει. Βράδυ, Κυριακή βράδυ. Στον, Κυριακή βράδυ. Δεν υπήρχε άλλη μέρα. Με το μαράκι όπως πάντα λαμπερή και υπέροχη παρουσιάστρια. Χωρίς τηλεοπτικό κοινό. Και χωρίς τηλεοπτικό κοινό, όπως τα περισσότερα σόου αναγκαστικά. Με τηλεοπτικό κοινό, χωρίς κοινό εκεί. Εκεί. Γιατί αν είναι χωρίς τηλεοπτικό κοινό. Α, είπα χωρίς τηλεοπτικό κοινό. το είπες εσύ και παρασύρεις και εμένα, βρεχάρι. Και λέω και εγώ χωρίς τηλεοπτικό κοινό. Και το λέω με σιγουριά, ξέρεις. Χωρίς τηλεοπτικό κοινό. Με πολύ τηλεοπτικό κοινό. Του αγαπώ, Άρη, μπράβο. Ανεξάρτητη παραγωγή, τελείωσε. Πού τηλεοπτικό κοινό ευχόμαστε, χωρίς ζωντανό κοινό. Στο πλατό αναγκαστικά λόγω. Όλοι να πηγαίνουν καλά. Όλοι, όλοι. Αυτό είπα και εγώ. Αλλά το σπίτι μας καλύτερα. Πες μας τα νέα για την Χριστίνα Λαμπύρη. Τι γίνεται. Είναι πολύ άτυχη η Χριστίνα. Δυστυχώς, γιατί με πόσο μεράκι, με πόση μεγάλη όρεξη είχε δεχτεί να επιστρέψει στην τηλεόραση, ενώ είχε πριν κάποιο καιρό είχε πει ότι τελείωσε η τηλεόραση για εκείνη, ότι δεν θέλει να επιστρέψει. Το θυμάμαι. Είχε πει τον σε αυτή την δελεαστική πρόταση του Μακεδονία TV. Τελικά, όπως είχε ακουστεί και είχε διαρρεύσει με τις θεματικές άδειες, επειδή η εκπομπή της Χριστίνας Λαμπύρη δεν θα ήταν ψυχαγωγική, αλλά θα είχε και κοινωνικό περιεχόμενο, η ίδια η Χριστίνα Λαμπύρη με μια ανακοίνωσή της βγήκε και ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με το Μακεδονία TV. Δεν ευωδόθηκε αυτή η συνεργασία. Ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τον καιρό που γινόταν η προετοιμασία της εκπομπής, αυτό τον 1-1,5 μήνα, όλοι τους πληρώθηκαν κανονικά από την εταιρεία παραγωγής. Αυτό τιμά τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής, τη Fos Production. Μπράβο. Για τον κόπο όλων των παιδιών και της παρουσιάστριας. Απλά δεν τέθηκε θέμα Αντένα, γιατί δεν υπήρχε budget. Ο Αντένα τελικά μετά από τόσα που έχουμε ακούσει, που είχε ακουστεί και το όνομα του Σεφερλίμη, πώς πήγαινε και στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, δεν θα ενεργοποιήσει η ζώνη Σαββατοκύριακου ούτε πρωί ούτε μεσημέρι, λόγω ότι δεν υπάρχει budget για φέτος τουλάχιστον. Για φέτος τουλάχιστον και έχει διαθέσει όλο το budget για τα reality που ξεκινάνε φέτος και το Face Sounds Familiar. Άρα η Χριστίνα Λαμπύρη δεν υπάρχει προς στιγμήν κάτι που θα κάνει τηλεοπτικά, μιας και το κεφάλαιο Μακεδονία TV έληξε. Μάλιστα. Ναι, εγώ είχα μείνει απλώς στην πιθανότητα να αναλάβει η μεσημεριανή ζώνη Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Αλλά το Αντένα που μίλησα απορούνε πώς διέρευσε κάτι τέτοιο, γιατί εμείς το είχαμε μάθει μέσα από το περιβάλλον της μεγάλης ομάδας της Χριστίνας, όχι από την ίδια, η ίδια ποτέ δεν διέρευσε κάτι τέτοιο, αλλά μίλησα με τον Αντένα, επειδή μίλησαμε και για ένα θέμα που αφορά τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου και έτσι μου το διέψευσαν κατηγορηματικά ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα και είναι αντιεπαγγελματικό να λέμε ότι εμείς κλείνουμε αυτό που λέμε την πόρτα στη Χριστίνα Λαμπύρη. Όχι, όχι, προς Θεού, δεν. Και είναι και μια δημοσιογράφος τώρα τόσα χρόνια, η Χριστίνα δεν χρειάζεται. Και πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πολύ, πολύ.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια πολύ ωραία εβδομάδα και τα λέμε πρώτο ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Κυριακό. Κυριακό. Χαίρομαι πολύ που θα έχετε μια κούκλα στη συνέχεια, δεν την αποκαλύπτω. Ναι, την έχουμε αποκαλύψει εμείς λίγο, λίγο. Την έχετε, επειδή δεν άκουσα, γι' αυτό... Δεν την είπαμε ακόμα. Δεν την είπαμε ακόμα. Καλά, καλά. Είναι η μεγάλη έκπληξη. Δεν την είπαμε ακόμα, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Γεια σου Χαρούλη. Γεια χαρά.